pleaser. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Fergalicious. Τι ακούμε, βάλτε το δυνατά. Πώς λέγεται? Fergie ακούμε, ακούμε Fergalicious. Εντάξει, τρελαίνομαι αυτή την Παρασκευή. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Δεν ξέρω τι μας πιάνει, αλλά οι Παρασκευές σίγουρα είναι πιο περίεργες ημέρες από τις άλλες και ο Νίκος φροντίζει να μας το αποδείξει, ο Νίκος είναι χολύπτης μας, φροντίζει να το αποδείξει από τα πρώτα δευτερόλεπτα εκπομπής, μιας που ακούμε Fergalicious. Θυμάστε που υπήρχε και μια εκπομπή που λεγόταν Μεγαλίσιους και την παρουσίασε ο Θέμης Γιοργαντάζ. Μεγαλίσιους, που έψαχνε τη μεγαλίτσα του or something. Που ήταν και η Τζούλια Αλεξανδράτου, μια από τις συμμετέχουσες μεγαλίτσες. Και που πάλι δεν είχε κερδίσει η Τζούλια. Είναι αυτή η κατάρα της δεύτερης που την έριξε και εκεί που την έριξε. Στο Βέλγιο δηλαδή, με τον σύζυγό της. Γιατί το νομίζω είναι στο Βέλγιο. Τέλος πάντων, σας είπα, οι Παρασκευές είναι περίεργες ημέρες. Ήδη είμαστε 30 δευτερόλεπτα στον αέρα. Έχουμε ακούσει Fergie, έχουμε μιλήσει για Τζούλια Αλεξανδράτου. Η συνέχεια της εκπομπής μόνο καλύτερη μπορεί να είναι από αυτό και θα είναι γιατί θα κάνουμε shameless self πρόμο και θα δούμε θέματα από το mairiboo.com, το οποίο βρίσκεται σε επάλξεις ξανά. Ναι, όλο αυτό το διάστημα ήταν κάπως πιο παρατημένο, δεν προλάβαινα, έκανα 1, 2, 3, τσα-τσα-τσα και δεν προλάβαινα να ανεβάσω post, αλλά τώρα έχει επιστρέψει και για να σας αποδείξω του λόγου του αληθές, θα σας δείξω μερικά ήδη από τα διαμαντάκια που έχουν μπει στο mairiboo.com. Πριν γίνει αυτό, θέλω να σας πω ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τα media του πλανήτη. Πρώτον, ήταν σήμερα η τελευταία εκπομπή των Mappes, του Mappes Show στο Madrid 106,2. Κλεισέ ένας κύκλος που κράτησε 7 ολόκληρα χρόνια και μαζευτήκαμε όλοι το πρωί-πρωί εδώ και ο Δημήτρης Ογκαρέζος και ο Σταμ-Τιν-Δαντών και πήραν τηλέφωνο και το DJ Ρίκο και ο Χρήστος Βεντούρης επέστρεψε μαζί με τον Εβάν Γιάννη και τον Νικόλα τον Ράπτη να αποχαιρετήσουν τους ακροατές, αλλά όχι να αποχαιρετήσουν την μαπική διάθεσή τους και κουλτούρα τους, που ούτως ή άλλως αυτή θα συνεχιστεί γιατί είναι ιδέα, δεν είναι μικρόφωνα και γραφεία και ραδιοφωνικές συχνότητες, είναι ιδέα. Και άκου τώρα, σχεδόν την ίδια μέρα, αποχαιρέτησε μετά από 22 χρόνια και ο Τζέι Λένο το καθημερινό του σοου, έκανε το τελευταίο του σοου εχθές. Τη θέση του θα πάρει ο Τζίμι, ο Σέξι ή ο άλλος. Είναι και δύο αστείοι. Ο άλλος. Ο Σέξι θα πάει στη θέση του άλλου. Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε τον Τζέι Λένο να τον αντικαθιστά ο Jimmy Kimmel και τη θέση του Jimmy Kimmel να παίρνει ο Jimmy Fallon. Στην Αμερική πώς είναι, τα late night show έχουν αυτή την ιεραρχία. Ξεκινάνε, είναι το prime time τους και όσο πιο αργά τόσο πιο καλά. Οπότε επειδή είναι περισσότερα χρόνια ο Jimmy Kimmel από τον Jimmy Fallon, γίνεται αυτό το πράγμα της ιεραρχίας, αυτή η στροφή. Εδώ πέρα έχω βιντεάκι που λέει ότι ο Τζέι Λένο έβαλε τα κλάματα την ώρα που αποχαιρετούσε, αλλά δεν θα το δούμε εδώ, δεν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν έχουν προλάβει να ανέβουν πράγματα στο YouTube, απλά ήθελα να το αναφέρω. Να πάμε στο πρώτο μας break και μόλις γυρίσουμε βουτιά στο mairiboo.com να δείτε τι ωραία πράγματα έχει εκεί. Τρέλα τα cupcakes. Το ξέρετε ότι ακόμα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε αυτή η τούρτα πάνω στο pick-up σταμάτησε να γυρίζει και να στριφογυρνάει ή όχι ακόμα. Πού θυμάστε ότι επί μία ώρα αυτή η τούρτα κουνιότανε πάνω στο pick-up. Στροβιλιζότανε για την ακρίβεια, στροβιλιζότανε και επειδή σας υποσχέθηκα σήμερα αφιέρωμα στο mairiboo.com θα ξεκινήσω με στροβιλιστό θέμα. Όπως σας έχω ξαναπεί, στο mairiboo.com ανεβάζω όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τέχνες, φωτογραφία, κινηματογράφο, μόδα, που μου αρέσουν και τα εντοπίζω εγώ στο ίντερνετ και λέω να τα βάλω μέσα στο σακουλάκι του mairiboo.com γιατί είναι ωραία να μαζεύονται πολλές όμορφες εικόνες. Και το τελευταίο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι να βλέπω και να βρίσκω τζιφάκια, τα οποία όμως τα λένε κάπως, ρε Βίτο, να ξέρεις πώς είναι όταν είναι σταθερή όλη η εικόνα και κουνιέται μόνο ένα κομμάτι της εικόνας. Κάπως διαφορετικά λέγονται. Μπείτε τέλος πάντων εδώ να δείτε το θέμα στροβιλίζονται. Είναι αυτό σου λέω. Πώς λέγεται αυτό, δεν είναι ακριβό τζιφάκι, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που γίνεται εδώ πάνω στο pick-up μας. Υπάρχει μια ανώνυμη καλλιτεχνική κολεκτίβα που λέγεται Roll με 7R. αυγή τσιφάκια με αντικείμενοι ανθρώπους που στροβιλίζονται. Είναι φανταστική η αισθητική τους. Δεν λένε ποιοι είναι και δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ δημοσίως, τύπου Daft Punk. Αλλά η ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 3 φωτογράφους, ένα digital artist και τα κορίτσια μοντέλα που πρωταγωνιστούν. Και η φάση τους είναι αυτή, ότι υπάρχουν πράγματα που στροβιλίζονται. Εμένα αυτό μου δημιουργεί φοβερή ηρεμία. Κοίτα. Λέγεται Cinemagraphic. Α, Cinemagraph. Α, μάλιστα. Εδώ όλα τα σούσια μετακινούνται. Κοίτα ρε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Έχω ένα μικρό fixation με αυτά τα πράγματα. Αχ, εδώ έπρεπε να έχω αφήσει ένα κοινό. Α, κοίτα. Μας κλέψαν την ιδέα. Βίτωνα, εμείς μπορούμε να κάνουμε Cinemagraphs. Πώς γίνεται με stop καρέ. Υπάρχουν κάμερες που το κάνουνε. Είναι πολύ ακριβές. Κοίτα, κοίτα αυτό ρε. Εντάξει, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τζι... Εντάξει, δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα πάρα πολύ περίεργα. Αλλά θέλω πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια. Α, ορίστε! Είχα ξεχάσει. Ο Θοδωρής μου είπε ότι αυτά τα GIFs λέγονται Cinemagraphs. Τώρα ξέρουμε όλοι ποιο είναι το καινούριο μου κόλλημα. Απλά δεν θα θυμόμουν πώς τη λεγόντουσαν. Αλλά δεν βαριέσαι. Εδώ λοιπόν στο mairiboo.com, το οποίο, αν είσαστε fans, φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει λιγάκι. Δηλαδή η κατηγορία Art ήρθε και αντικατέστησε την κατηγορία DIY, γιατί στην πραγματικότητα πολύ τέχνη έχει αυτό το site και όχι τόσο Art. Και όχι τόσο DIY πράγματα. Επίσης, έχω κάνει εκεί ένα θέμα για το Dancing with the Stars, τα άπαντα, για να μπορέσετε να δείτε σε χρονολογική σειρά, άμα έχετε καμιά λάλα, όλα μας τα live. Και εννοείται ότι έχω ανεβάσει, ανέβασα κι εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα, το make-up που κάναμε με κλειστά μάτια, με την πολύ αγαπημένη μας καινούργια YouTuber Μάρα, η Mad YouTuber, Μάρα Samargy, My Greek Bruletsch, που να την ακολουθήσετε. Και λίγο να σας θυμίσω ότι πήγα να τη βάψω χωρίς να βλέπω τίποτα και αυτό το αποτέλεσμα το λες και φανταστικό αυτό που τελικά προέκυψε. Είχε πάρα πολύ πλάκα, γέλασα φοβερά. Γεια σας! Λέμε γεια! Γεια σας! Έχω μαζί μου τη Μέρη. Που δεν ξέρω αν την ξέρετε, μπορεί να μην την ξέρετε. Λογικά δεν την ξέρετε. Μέρη Σινατσάκη λέγομαι. Καλησπέρα σας. Ή καλημέρα, αναλόγως τι ώρα βλέπετε το βίντεο, γιατί είμαστε στο ίντερνετ. Λοιπόν, θα κάνουμε το Blindfolded Makeup Challenge με τη Μέρη και θα είναι η Μέρη Blindfolded. Ναι, γιατί εγώ με την καπαμένη τώρα, οπότε τι. Ναι. Λοιπόν, άρα θα σε πάψω. Τη φοβάμαι. Το έλεγα και πριν. Φοβάμαι. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Ότι θα βγει πολύ τέλειο και δεν θα έχει πλάκα το βίντεο. Ναι, πραγματικά βγήκε πολύ τέλειο και καθόλου πλάκα δεν είχε το βίντεο. Και δεν φοβάμαι να σας δείξω κατευθείαν το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Ήταν κάπως έτσι. Έτσι τελικά έβαψα τη Μάρα. Εντάξει, το άπλωμα όχι. Το κονσίλερ το έχω βάλει στον όγλο σου και το έχω βάλει κονσίλερ. Εντάξει, ωραία δεν είχα κάνει. Και το eyeliner δεν πήγε κακά. Και αυτό είναι τα eyeliner. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το βίντεο. Και μιας που έβαλα αυτό, θυμήθηκα ότι και εγώ μια φορά είχα κάνει στο δικό μου YouTube channel ένα tutorial για everyday makeup, το οποίο φυσικά θα είχε και εκείνο το fail του, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με το makeup. Και ενώ εδώ έχω προσπαθήσει, έχω βάλει τα κραγιόνια. Όχι, εντάξει, σωστά είναι εδώ. Έχει πάει καλά. Μετά σας δείχνω. Και τρελή με τις μετρίες εγώ. Τι έγινε με το. Σήμερα δεν ήταν η μέρα για το eyeliner. Πόση ώρα μας έχει πάρει? Με το eyeliner. Το οποίο δεν έβαλα ποτέ, γιατί όλο έβαζα και έβγαζα, έβαζα και έβγαζα. Μπείτε να το δείτε. Δεν κατάφερα ποτέ να κάνω σωστή κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που ανέβασα εχθές και θέλω να σας το δείξω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν ξέρω αν κι εσείς είσαστε τέτοιοι άνθρωποι, αλλά εγώ είμαι άνθρωπος που μαζεύω τα πάντα. Δηλαδή, μου δίνεις ένα χαρτάκι. Θα το κρατήσω για πάντα. Για μια ολόκληρη ζωή. Μου δίνεις ένα κοκαλάκι. Αν δεν το χάσω, θα το κρατήσω για πάντα. Μου δίνεις μια πλαστική σαγιονάρα. Θα την κρατήσω για πάντα. Μ' αρέσει να κρατάω πράγματα. Εντάξει. Που δεν είναι πουθενά χρήσιμα, ενδεχομένως, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμεύσουν. Και βρήκα ένα θέμα. Τη φραουλιά που μου έδωσες, Βίτωνα, εγώ θα την κρατούσα για πάντα. Εάν. Δεν την είχα αφήσει στο έλεος του καλοκαιριού και δεν είχε μαραζώσει. Όμως, τη γλάστρα δεν την έχω πετάξει. Είναι εκεί ακόμα η γλάστρα. Ούτε το χώμα. Και η φραουλιά πάνω είναι έτσι, απλά είναι πολύ έτσι. Καταλαβαίνετε, δεν πετάω τίποτα. Και βρήκα λοιπόν εδώ μια τύψα η οποία δημιουργεί trash art με αντικείμενα τα οποία ποικίλουν. Εδώ ας πούμε έχει κάνει αυτό το πορτρέτο της Meryl Monroe, σε αυτή την pop αισθητική. Τη λένε Jane Perkins την κυρία και μαζεύει, ακούστε τώρα, φτιάχνει πορτρέτα υπερδιάσιμων προσωπικότητων αλλά και πολύ κλασικά έργα τέχνης με χάντρες, λέγκο, πλαστικά μαχαιροπύρουνα, κουμπιά, όστρακα, πετρούλες και πλαστικοκομματάκια από όπου βρει. Έχει αυτή την απίστευτη ικανότητα να μπορεί να συνδυάζει σωστά τα αντικείμενα, γιατί προσέξτε, ό,τι βλέπετε εδώ είναι ακριβώς όπως το έχει βρει. Δεν έχει πάει, ας πούμε, να κόψει αυτό το αστεράκι λίγο περισσότερο για να τις κάθεται καλύτερα. Ακριβώς όπως τα έχει βρει τα αντικειμενάκια, βρίσκει τον τρόπο να το τοποθετεί με την σωστή σειρά και φοβερά σωστά χρωματικά, για να κάνει, ξέρω εγώ, την Βασίλισσα Ελισάβετ. Για να δημιουργήσει αυτή την πολύ πολύ κλασική φωτογραφία που είχε κερδίσει και το βραβείο του National Geographic σαν φωτογραφία της χρονιάς. Κάτι είναι αυτή η φωτογραφία. Αυτός είναι ο πίνακας της κοπέλας με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, ο Μπόλτον. Όχι, πώς λέγεται. Παιδιά, ο Μπόλτον είναι άσπρος μου λένε. Ποιος είναι ο Μπόλτον? Ο τραγουδιστής. Εντάξει. Δεν βαριέσαι. Η Μόνα Λίζα, να, αυτή την ξέρω. Και δεν έχει και επώνυμο και δεν μπερδεύεσαι. Τι λένε, Μόνα Λίζα σκέτο. Ο Νέλσον Μαντέλα. Το ζεύγος Ομπάμα. Η Μαντόνα από τα 80's. Δηλαδή, πραγματικά, υπάρχει εδώ μια τέχνη. Αυτό είναι... Δεν είναι η φράουλα του Βίτονα. Είναι το Sunflower του Van Gogh. Μπράβο. Και εδώ είναι τα Lilies, Lilies in the Valley. Και εδώ είναι αυτή η κυρία. Αυτό. Αλεξανδρή. Και εδώ είναι η κυρία, αυτή η Βρετανίδα, η Jane Perkins, που μιλάει, αλλά μην τη δούμε τώρα γιατί βαριάμαι. Για να δούμε περισσότερα θέματα. Επίσης, εχθές βρήκα φανταστικά τατουάζ. Ξέρετε πόσο πάρα πολύ αγαπώ τα τατουάζ, αλλά εδώ είναι μια τύψα η οποία κάνει τέλεια δουλειά και έχει πολύ ιδιαίτερη αισθητική και φυσικά η πρώτη φωτογραφία θα ήταν το μικρό μου πόνι πάνω σε cupcake, εννοείται. Κοίτα. Η Σάσα Unisex χρησιμοποιεί πολύχρωμα μελάνια για να χτυπήσει πανέμορφα πορτρέτα με ζώα, μπουκέτα λουδιών και μονόκερους πάνω στα σώματα των ανθρώπων που έρχονται να την επισκεφτούν. Αυτή είναι αυτή η τύψα, όμορφη και χίπστερο φεύγοντας. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε πόσο ωραία πράγματα έχει φτιάξει. Πάντα με χρώμα. Αυτό που την ξεχωρίζει από άλλους tattoo artists είναι το γεγονός ότι δεν βάζει περιγράμματα στα tattoo της. Χρησιμοποιεί το χρώμα και όλες αυτές τις έντονες αντιθέσεις για να περιγράψει τις σκιές και να δώσει βάθος και όλη αυτή την αίσθηση του τρισδιάστατου. Αλλά δεν κάνει ποτέ περιγράμματα. Είναι κανονικά σαν πίνακες ζωγραφικής και άλλωστε είναι και αυτός ο τρόπος που επιλέγει να χτυπήσει ένα tattoo. Πρώτα το κάνει πίνακα, πρώτα το ζωγραφίζει με νερομπογιές πάνω σε ένα καμβά και μετά το βλέπει, μετά το βλέπει και το μεταφέρει στα σώματα των ανθρώπων που την έχουν διαλέξει. Έχει και πολύ ωραίο Instagram account, μπορείτε να την ακολουθήσετε, Sasa Unisex. Θα λατρεύω, είναι φανταστικά και εμείς μπορούμε να πάμε στο επόμενο μας break, αν θέλετε τώρα. Δεν πάτε καλά. Αυτός είναι ο Bolton. Αν νόμιζα το βάλετε για το μπλουζάκι μου. When a man loves a woman ή γενικά when a man loves a man, when a woman loves a woman. Δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Θέλεις να χορέψουμε ένα blues? Έρχομαι, μισό. Τι γίνεται? Θυμάσαι που στο δημοτικό χορεύαμε έτσι? Εδώ θα είναι τα χεράκια μου εδώ και καλά σκράτω. Από τα αυτιά τον κρατάω. Από τα μάτια. Εντάξει, για να φαίνεται. Και μετά εγώ άλλαζα με frame όταν πονούσε ο Ζέρκος κάποια στιγμή. Χορεύαμε πολύ blues όταν ήμασταν τετάρτη δημοτικού. Έκανα έτσι. Ευχαριστώ, Φόρμες. Λοιπόν, στο mairiboo.com είμαστε σήμερα. Έχουμε κάνει εδώ το τέταρτό μας νομίζω αφιέρωμα για το mairiboo.com, που τώρα που έχει κάνει τρελή επάνωδο και έχει φοβερά θέματα. Και ξέρετε ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει σαν ύλη το Μεριμπού είναι η ζωγραφική, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ζωγραφική και θα αρχίσω να ξαναζωγραφίζω. Αλλά μέχρι να αρχίσω να ξαναζωγραφίζω, κάθε Κυριακή έχω μια ενότητα που λέγεται, και πάντα να το περιμένετε αυτό, Κυριακήλα και Γκραφίτι. Η προηγούμενη Κυριακή είναι η Κυριακήλα και Γκραφίτι Volume 3. Μπείτε να δείτε. Είναι ένας τύπος που λέγεται DMS. Είναι ένας street artist, ο Ντάβιντε Μέλος Σάντος από τη Βραζιλία, ο οποίος δημιουργεί τεράστιες τοιχογραφίες που είναι γεμάτες χιούμορ και κάπως ελπιδοφόρες. Αγαπάει πάρα πολύ τις γάτες και νομίζω ότι τα έργα του αυτά με αυτή τη μουσική, γιατί πάντα στο Κυριακήλα και Γκραφίτι υπάρχει ένα τραγούδι και μετά από κάτω υπάρχουν γκραφίτι, νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα ακούσουμε λίγο Kid Moxie The Baylor και θα βλέπουμε λίγο DMS. Μα το δεν μπορεί να κατέβει εδώ. Αγαπάει πάρα πολύ και τις γάτες. Κοίτα τι φανταστικό που είναι αυτό. Στο τούνελ. Εντάξει, είναι υπέροχο. Γατάκι! Εδώ, παιδιά, έχει σχεδιάσει τα κουτιά και τα σκουπίδια. Κανονικά ήταν κάποια φάση που είχαν γεμίσει σκουπίδια οι δρόμοι και είχε κάνει αυτό στα σκουπίδια. Ironic. Πολύ, πολύ ωραίο. Τεράστιες τοιχογραφίες εντωμεταξύ, δηλαδή πιάνει εδώ πέρα χαμό. Οπότε κάθε Κυριακή μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε ένα τραγούδι και να βλέπετε λίγο γκραφίτι, γιατί νομίζω ότι τις Κυριακές όλοι μπορούμε να παρατηρούμε το περιβάλλον μας με λίγο περισσότερη ηρεμία και ησυχία και μπορεί και με ακουστικά σταθιά και μουσική, και γι' αυτό νομίζω ότι ταιριάζει πολύ η Κυριακή με το γκραφίτι. Και αφού είμαστε στον κόσμο της ζωγραφικής, να σας συστήσω την μικρούλα Ρούζλ. Ακούστε τώρα τι παίζει με αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι αυτό είναι ένα κοριτσάκι που δεν το λες και πάρα πολύ ήρεμο γενικά. Αλλά το τελευταίο διάστημα οι μαμάδες της, έχει δύο μαμάδες, η μία μαμά της είναι δημοσιογράφος και είναι και blogger και ανεβάζει στο blog της φωτογραφίες της μικρής. Τον τελευταίο καιρό ζωγραφίζει μικρή. Δεν μπορούσε να κάτσει σε μια ησυχία να της πούνε μια ιστορία και τέτοια, δεν γούσταρε. Αλλά όταν της έδωσαν οι μαμάδες της κάτι να ζωγραφίσει, απορροφήθηκε πάρα πολύ. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η ώρα του ύπνου έχει γίνει η αγαπημένη της, γιατί μπορεί να ζωγραφίζει εκείνη την ώρα. Και πάντα την παίρνει ο ύπνος με την κυρομπογιά στο χέρι, σε διαφορετικές φάσεις, τάσεις και καταστάσεις. Και έχουν βγάλει πολλές διαφορετικές φωτογραφίες που αποδεικνύουν το λόγο του αληθές. Ότι η πιτσιρίκα κοιμάται την ώρα που ζωγραφίζει. Χύμα. Δεν έχει προλάβει να τελειώσει το πορτοκαλί εδώ κομμάτι που έχει επιλέξει για το δεντράκι της και την πήρε ο ύπνος. Κοιμάται με τη ζωγραφιά στο χέρι. Κοίτα εδώ ρε το γλυκάκι. Κοίτα το μωρέ. Απίστευτο πιτσιρίκι. Δεν είναι τέλειο. Άλεξ, εσένα ο μικρός κοιμάται εύκολα? Όχι. Μήπως τον βάλεις να ζωγραφίζει και μετά τον βγάλεις και φωτογραφίες? Όχι. Τώρα η μικρή Λουρούζλ φαντάζομαι ότι όταν μεγαλώσει θα αναπτύξει ένα τεράστιο ταλέντο στη ζωγραφική και μπορεί να γίνει σαν αυτήν εδώ την τύψα, η οποία τι έχει κάνει? Έχει ζωγραφίσει πάρα πολύ διάσημους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα δεν τους έχει ζωγραφίσει ολόκληρους. Έχει ζωγραφίσει μάτια, σκιές από μύτη και χείλη, και αυτό που μένει είναι σε εμάς να καταλάβουμε ποιοι είναι. Είναι σαν μισοσβησμένα τα συγκεκριμένα πορτρέτα. Η Βρετανίδα Ηλιάνα Χάντερ είναι υπεύθυνη για αυτά. Είναι νομίζω ωραία ιδέα και για τα του και είναι ότι εκμεταλλεύεται πάρα πολύ το λευκό, βάζοντας απλά τις σωστές σκιές εκεί που πρέπει πάνω στο λευκό. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, η Μάιλι Σάιρους είναι, πριν κόψει τα μαλλιά της. Αυτή είναι η τέτοια μωρέ, πώς τη λέγανε? Η βασίλισσα, η πριγκίψα, όχι η Σίση. Πώς τη λέγανε? Τζέιν Κέλλι, όχι Τζέιν Κέλλι, Τζέιν Κέλλι είναι χορευτής. Τζέιν... Γκρέις Κέλλι. Έλα, δεν καταλαβαίνεις ποια είναι αυτή. Η The Monster Charlize Theron. Αυτή? Όχι η Φωτεινή. Τι σχέση έχει με τη Φωτεινή? Η Emma Watson. Αυτή? Αυτή μπορεί να ήθελε να είναι η Meryl Monroe, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι η Εύα Χερτζίκοβα που κάνει τη Meryl Monroe, αλλά εντάξει. Η Britney Spears, κοίτα πώς γυαλίζει το μάτι της. Η Κίρα Νάιτλι. Έλα, πολύ κατανοητό είναι αυτό. Μου φαίνεται φοβερό. Να σου πω, ξέρεις τι μου φαίνεται φοβερό? Ότι όλο αυτό είναι άσπρο. Δεν έχει κάνει τίποτα. Απλά έχει κάτσει εδώ και έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη σκιά με το μαλλί που υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, το αυτή της εκεί πέρα. Δεν, αυτό μου κάνει φανταστικό. Αυτή δεν την έχω καταλάβει. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω ποια είναι. Δεν την έχω εντοπίσει. Άμα σας έρχεται εσάς. Η Katy Perry. Έλα ρε η Katy Perry, γλυκούλα. Που θυμίζει και λίγο του Jean de Chanel. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Πώς τη λένε, η τέτοια. Από αμερικανική τηλεόραση. Παλιά. Πολύ λατρεμένη εκεί του αμερικανικού κοινού. Η Lady Gaga. Η Breakfast at Tiffany's. Φοβερή. Γιατί ρε παιδιά δεν θυμάμαι ονόματα, τι έχω πάθει. Όχι, τώρα στεναχωριέμαι. Τώρα γιατί, αφού την ξέρω τόσο πάρα πολύ καλά, να μην θυμάμαι το όνομά της. Ποια ήταν αυτή που έπαιζε στα Breakfast at Tiffany's? Έλα ρε παιδιά. Γιατί έχει κολλήσει τώρα το μυαλό μου τόσο πολύ. Δείτε την πιο. Όχι Holgo Lightly. Θα φύγω με αυτή την πίκρα σήμερα. Ότι δεν την έχω θυμηθεί. Το πολύ γνωστό μαύρο φόρεμα της. Passion Icon στα 70's. Δείτε. Εντάξει, αποκλείεται. Θα φύγω με αυτή τη στενοχώρια. Την οποία φαντάζομαι ότι θα καταφέρω να ξεπεράσω μέχρι τη Δευτέρα στις 4 που θα επιστρέψουμε. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε. Την Κυριακή, άμα θέλετε, ρίξτε μια ματιά στο mairiboo.com. Θα έχει η Κυριακή αλλά και εγγραφή τη Volume 4. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ούτε την γράφη που θα βάλω, ούτε ποια μουσική. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Θα αποφασίσω λίγο πιο κοντά. Καλό σου κούτα, λέμε τη Δευτέρα στις 4.